Ανήκω στη γενιά που μεγάλωσε με τον αθλητισμό να κυλά στις φλέβες της. Μια γενιά που είδε τις γειτονιές της Αθήνας να γεμίζουν με ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Γήπεδα που χρόνο με το χρόνο όμως δυστυχώς ερήμωσαν, παρατήθηκαν και καταστράφηκαν. Ήταν τότε που η ανάγκη να επιστρέψει η γενιά μας στα γήπεδα γέννησε μια σπουδαία ιδέα. Το μπασκετάκι. Μια ιδέα που με όρεξη, όραμα και πολύ πολύ δουλειά κατάφερε να ξαναφέρει χιλιάδες ανθρώπους στα παρκέ. Με οδηγό ιδέες όπως το μπασκετάκι, θέλω να ξαναφέρουμε και πάλι τον αθλητισμό στην καθημερινότητα των Αθηναίων. Να αναβαθμίσουμε τις αθλητικές δομές της πόλης και να δημιουργήσουμε νέες, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Να ξαναφέρουμε τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και πάλι στα γήπεδα. Τον τρόπο άλλωστε τον ξέρουμε. Κολονού, Σάββατο 25 Μαΐου, η ώρα λίγο πριν τις 8. Σαν Αντώνιο Σμέρφς εναντίον All Stars για τον έκτο όμιλο της Summer Development League. Με ήττα ξεκίνησαν οι Σμέρφς. Περασμένη αγωνιστική, 1-1 το ρεκόρ των All Stars που έχουν και την πρώτη κατοχή. Με τον Δουκάκη να προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα και να τα καταφέρνει. 0-2 λοιπόν, διαχειρός από τον Δουκάκη. Ένα τρίποντο από τον Ορέστη που επιστρέφει στην παλιά του αγάπη του Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Μας το έφυγε στο ξεκίνημα. Δούμε σιγά σιγά και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Ο Δουκάκης οργανώνει. Στις δύο παίζει ο Γεωργούσης. Με το 99 είναι ο Μαριόλης. Μεταγραφικό απόκτημα, αν δεν κάνω λάθος, των All Stars. Τους που αστόχησε στο σου τριών πόντων ήταν ο Καπράλος. Ο δευτερεύοντας χρειασμό, ο Γονιδάκης θα πάρει το επιθετικό rebound. Είναι ευκαιρία για τους Σμέρφς να πετύχουν τους πρώτους πόντους. Καλαϊτζόγλου, Νίκας. Προσποιήθηκε ο Δασουτάρι, εδώ στον Ορέστη. Εκείνος για τον Γονιδάκη που μέσα στο συνοστισμό της ρακέτας θα κερδίσει το φάουλ. Λέγαμε την πεντάδα των All Stars. Δουκάκης, Γεωργούσης, Μαριόλης, Καπράλος και ο Τζόρτζος με το 21. Στην άλλη πλευρά, ο Γονιδάκης που εκτελεί βολές, ο Νίκας, ο Καλαϊτζόγλου, ο Ρέστης και ο Γκυρογιάννης. Οδηγίες στον Νιόνιοβιτς προς Γκυρογιάννη και ο Ρέστη. Μέσα η δεύτερη και 1-2. Το σκορ έπειτα από κάτι παραπάνω από ένα λεπτό. Δουκάκης, τελειδοσκήνα από τον Μαριόλη, ελευθερώνεται, αλλά στοχή από μέση απόσταση, το rebound αμυντικό από τον Νίκα. Καλαϊτζόγλου ψάχνει και βρίσκει μακρινή πάσα στον Ορέστη που θέλει να συνδυάσει. Ψάχνει πάσα, επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ στον Ορέστη. Πώς χρησιμοποιήσε το χέρι του για να σε μαργαριστής σύμφωνα με τον ρέφερι. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Καπράλος πάει κοντά στο καλάθι αλλά θα στοχίσει με το δεξί του. Καλαϊτζόγλου ξεχνά σε ένα γρήγορο κατέβασμα της Σμέρφς. Πάσα δεν θα περάσει. Κλέψει ο Μαριόλης και τα αφήσει στα σίγουρα χέρια του Φώτη Δουκάκη. Ωραία σαυρωτή από τον Δουκάκη που δημιουργεί το ρήγμα. Καπράλος, πολυτιμότερη στη φετινή σεζόν των All Stars, ο Καπράλος έδωσε στον Τζόρτζο. Εκείνος κάνει ένα κακό σουτ από το high post. Έτσι κλείνεται η πολιορκία. Καλαϊτζόγλου στην αδύνατη πλευρά. Ο Ρέστης ψάχνει την καλύτερη επιλογή. Καλαϊτζόγλου στον Γονιδάκη, ωραία φάση από τις Σμέρφς. Φάση για highlight από την ομάδα του Νιόνιοβιτς. 3-2. Την υπέροχη ασίστ του Καλαϊτζόγλου και το καλάθι από τον Γονιδάκη για το πρώτο προβάδισμα των Στρουμφακίων. Γεργούσης στον Τζόρτζο που δεν μπορεί να νικήσει τον Γονιδάκη. Ο Γονιδάκης και εκείνος μεταγραφικό απόκτημα των Σμέρφς από τους Πιστάσιους. Πρώτο καλάθι για τον Κώστα Ορέστη. Ωραία εκτέλεση από πλάγια θέση για το 5-2 στο συν 3 τυπικά γηπεδούχη Σμέρφς.
Γεωργούσης, σε πιο χαμηλό τέμπο οι επιθέσεις των All Stars. Έτσι αγωνίζονται όλη τη χρονιά. Καπράλλος δοκιμάζει για τρεις από μακριά. Ο Τζόρτζος θα πάρει το επιθετικό rebound απέναντι στον αρκετά κοντύτερο Χαλαϊτζόγλου και θα τον νικήσει 5-4. Ορέστης, Γουρογιάννης, βάλα στο low post για τον Γονιδάκη, ξανά έξω τον Γουρογιάννη. Ορέστης, έξτρα πάσα, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ορέστης έχει κερδίσει το φάουλ από τον Δουκάκη. Θα εκτελέσει βολές. Ο Κώστας Ορέστης μετράει 2 πόντους. Δεύτερο ομαδικό των All Stars. Έξω η δεύτερη, το rebound από τον Καπράλο. Λουκάκης άρχισαν κάπως να ξεκινήσουν την επίδεση οι All Stars. Πίεσε ο Κουρογιάννης, η μπάλα στον Γεωργούση τώρα, που τρυπά την αντίπαλη άμυνα και σκοράρει. Όμορφο καλάθι από τον Παναγιώτη Γεωργούση. Ανοίγει και εκείνος λογαριασμό και σοφαρίζει το μάτς 6 όλα. Καλαϊτζόγλου. Ο Ρέστης στον Γονιδάκη, εκείνος σαν σε βολές. Μια ακόμα ωραία επίθεση από τους Σμέρφς. Ασίστ από τον Κώστα Ορέστη, 8-6. Ξανά μπροστά γηπεδούχη. Καπράλλος με ένα τρίτη στην μπάλα επιστρέφει στον Γεωργούση. Υπάρχει φάουλ, τι είναι για τις φάσεις. Δύο φάουλ για αμφότερες ομάδες. Και 14,5 δευτερόλεπτα για τους Αστέρες. Καπράλλος, αλλά να παίξει με τον Νίκα, έκλεισαν τρεις πάνω του. Φάουλ χρεώνεται ο Γκουρογιάννης. Γεωργούσης. Το δεύτερο φάουλ του Γκουρογιάννη σε μόλις 5 λεπτά. Καπράλλος 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαριόλης παίρνει την μπάλα χαμηλά. Θα γυρίσει εκτός ισορροπίας. Υπέροχο καλάθι από τον Μαριόλη. Δεύτερη σοβαλία στο μάτς. Στους 8 πόντους. Γκουρογιάννης παίρνει το φάουλ από τον Τζόρτζο. Και θα πάει στη γραμμή. Ενώ τώρα είναι η ώρα του Νιόνιοβιτς. Πέρασε στη θέση του Νίκα. Νιόνιοβιτς, Γονιδάκης. Γουρογιάννης εκεί στην πρώτη βολή. Ορέστης και Καλαϊτζόγλου. 9-8. Εκεί στη δεύτερη. Ο Καπράλλος μαζεύει. Κλείσε το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Μοιρασμένο, θα λέγαμε. Μαριόλης, έχει ξανά μισμάτς με τον Καλαϊτζόγλου. Το εκμεταλλεύεται και τώρα. Δείχνει ότι είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη για την ομάδα του Ανδρέα Γκουσκούνη. Coach των All Stars. Ο Σόπλος κλείστηκε, βρήκε στήριγμα στον Καλαϊτζόγλου. Εκείνος αμέσως για τον Ορέστη, τρίποντο στο καλάθι με μικρή δόση τύχης από τον μέτρη του Ήβρους, μέτρη του τρυπόντου Κώστα Ορέστη. 12-10. Ξανά μπροστά οι Σμέρφς. Από ένα φάουλ έχουν να δώσουν και οι δύο ομάδες. Καπράλλος έκλεισε ξανά η άμυνα. Ο Καπράλλος βρήκε τη λύση με το κόψιμο από τον Τζόρτζο, εκείνος σκοράρει. 12 όλα, πόντο-πόντο οι δύο ομάδες τα τελευταία λεπτά. Γονιδάκης. Τα 2,5 μέτρα αστόχησε ο Γεωργούσης. Μια αυτοδυσία θα πάρει την κατοχή. Περνάει την μπάλα γύρω από τη μέση αλλά δεν σκοράρει. Ωραία κίνηση πάντως. Καλαϊτζόγλου σε επιλογή στο πλάι. Σκοράρει για 3 στον εφενδιασμό και αστοχή. Μάση για το rebound το πάρει ο Νιόνιοβιτς με τη βοήθεια του Γονιδάκη. Για τη νέα επίθεση των Σμέρς, πάρα λίγο να γίνει το λάθος.
που εν τέλει βγαίνει σε καλό στους μέρους, αφού ο Γεωργούσης χρεώνεται με φάουλ. Είναι και το τέταρτο ομαδικό των All Stars. Δύο αλλαγές, μάλλον τρεις για τους All Stars. Νέα πρόσωπα, ο Καπινιάρης με το 24, Κομπορόζος με το 35 και με το 2 ο Πανίδης. Ο Ρέσπης ξαναδίνει στον Μουρμούρη του αστοχή. Παραμένει το 12 όλα. Κομπορόζος, Πανίδης, Λουκάκης. Καπινιάρης θέλει να περάσει από την baseline, πέρασε αλλά έχασε την... Έχασε το control. Μουρμούρης το ίδιο. Πανίδης θα πάει μόνος του μέχρι μέσα. Θα χάσει το καλάθι. Σόπουλος θέλει να τρέξει. Ωραία η πάσα έξω για τον Μουρμούρη. Γονιδάκης με ωραία προσποίηση. Θα πάει κοντά στο καλάθι αλλά θα αποκτήσει Κατράλλος στο αμυντικό rebound. 2,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Καπράλλος βγάζει ωραία πάσα για τον ξεχασμένο από την άμυνα των Σμέρφς Καπινιάρη. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για εύκολο καλάθι. Νιόνιοβιτς. Γονιδάκης, ο οποίος είναι συνεχώς αμαρκάρης σε εκείνο το σημείο της ρακέτας. Κι άλλο τρίποντο από τον Κώστα Ορέστη. Χειροκροτεί ο Νιόνιοβιτς, 15-12. Σμέρφς που περνούν διακούς μπροστά, αλλά στις αμέσως επόμενες φάσεις δέχονται καλάθι και τις το μάτς παραμένει σε ισορροπία. Εδώ τώρα είναι το πέμπτο ομαδικό από τον Κομπορόζο. Θα στείλει τον Ορέστη στις βολές. 105 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ορέστης που κάνει τη διαφορά πρώτα περίπου 8,5 λεπτά. Μέσα η πρώτη. 16-12. Βάζει τη δεύτερη. Θα πάει στον πάγκο για να περάσει τη θέση του Γκουρογιάννης. Μάξιμουμ διαφορά τώρα για τους Smurfs, τους 5 πόντους, 17-12. Λουκάκης. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση από τους All Stars τώρα. Λουκάκης, ωραία backdoor πάσα για τον Καπινιάρη. Έψαξε τον Καπράλο εκείνο σε κάθε την κατοχή. Καλαϊτζόγλου, Γκουρογιάννης. Μόνο το Καλαϊτζόγλου από τις 45 μοίρες δεν σημαδεύει σωστά. Καπινιάρης το rebound. Πανίδης. Είναι εκεί ο Γκουρογιάννης. Θα περιμένει και τους συμπαίκτες του όμως. Δημισόπουλος ξαναπήρα τον Καλαϊτζόγλου. Μάλιστα τρίποντο από τον Νιόνιοβιτς στην πρώτη του προσπάθεια. Μπαίνει ζεστό στο παρκέ. Για δύο θα μετρήσει όμως, μάλλον θα πήρε τη γραμμή. 19-12 για σύστα από τον Καλαϊτζόγλου. Πανίδης, το κόψον τον Καπινιάρη, δεν τον ακολουθεί κανείς. Είναι σαν στοχή. Χάνεται και αυτή η ευκαιρία. Σκαστή πάση θα κλέψει ο Πανίδης. Δεν είναι καλή πάση από τον Καλαϊτζόγλου. Καπινιάρης. Καπράλλος από μακριά. Ξανά πάσα ολόκληρου γηπέδου για τον Γκουρογιάννη που αυτή τη φορά τελειώνει τη φάση. 21-12. Ένα πολύ καλό δίλεπτο στο τέλος της πρώτης περίοδου. Τις μέρες θα χτίσουν μια καλή διαφορά. Πανίδη. Δουκάκης. Μπάλα τον κουλά. 2 δευτερόλεπτα ακόμα ο Καλαϊτζόγλου. Δεν θα προλάβει να πετάξει την μπάλα. Όλα αυτά ήταν καλό το σουτ του. 21-12 λοιπόν σκορ πρώτης περίοδου. Μπροστά πάντα οι Smurfs. Εδώ είμαστε. Πρώτη ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Άμυνα ζώνης βλέπουμε από τους All Stars. 2-3. Μουρμούρης. Ορέστης από τα 7. Μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του
Δουκάκη. Δουκάκης, Γεωργούσης, Μαριόλης, Τζόρτζος και Καπράλος. Μετά που ξεκίνησαν οι All Stars, ξεκινούν και το δεύτερο δεκάλεπτο, αστοχή ο Καπράλος. Από τα 6 μέτρα, τώρα Νιόνιοβιτς. Ωραία η πάσα για τον Μουρμούρη που δίνει στον Ορέστη. Ωραία πάση για τους Μέρς, μία ακόμα. Θέαμα και αποτελεσματικότητα μαζί. Διαμορφώνεται 23-12. Να δούμε αν έχουμε και double score. Δεν το έχουμε. Μάζεψε ο Καπράλος. Γουρογιάννης, Νίκας, Ορέστης, Μουρμούρης και Νιόνιοβιτς για τους Μέρφς. Σου 2 πόντων άστοχο από τον Μαριόλη. Νιόνιοβιτς, ωραία πάσα. Ο Μουρμούρης σαν τρέιλερ, αλλάζει χέρι. Βγάζουν μάτια στο παρκέ οι Smurfs με πολύ όμορφο μπάσκετ. Στα πρώτα 11 λεπτά, εδώ η assist από τον Γκουρογιάννη. Ωραίο καλάθι από τον Μουρμούρη. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από την πάσα του Νιόνιοβιτς. Εδώ οι All Stars δεν μπορούσαν να εκδηλώσουν μια καλή επίθεση. Ο Νιόνιοβιτς πήγε να βγάλει κι άλλη assist, αυτή τη φορά δεν βγήκε η φάση. 25-12, στο συν 13 οι Smurfs δείχνουν να ξεφεύγουν τώρα, να χτίζουν μια διαφορά ασφαλείας. Καπράλος άρχισε να πάει πάνω τον Νίκας και το πληρώνει. Καπράλος άμαζε σταθεί. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος πίσω από τη γραμμή, την 6.75, μείωσε στους 10 τώρα, 25-15. Νιόνιοβιτς. Γουρογιάννης. Ο Ρέστης θα μπορούσε να σοντάρει. Ο Νίκας κι αυτός θα μπορούσε. Από σπόντα η μπάλα βρέθηκε στον Νίκα. Τα βρήκε στα πόδια του και πέρασε εκτός. Γεωργούσης. Η ώρα να πάρει κάποια προσπάθεια. Καπράλος έχει κάνει βήματα. Εμφανίσει η παράβαση. 45 ακόμα. Ενώ η κάμερα δεν προλαβαίνει αυτή την πάσα του Γκουρογιάννη για τον Ορέστη. Οι Smurfs συνεχίζουν να εφηδιάζουν τους All Stars με αυτές τις μακρινές πάσες. 27-15. Πλευρά τώρα που δεν θα περάσει, έκλεψε ο Γκουρογιάννης. Κάτι πολύ εξειδικημένο που για να κάνει εκεί. Αυτά έχει ο Σαμέλ. Οι ομάδες παίζουν χωρίς άγχος. Κύριος για να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Βλέψιμο του Νιόνιοβιτς μετά την ωραία overplay άμυνα του Νίκα. Ωραία ήταν και η άμυνα του Γεωργούση. Εκεί όμως ο Μαριόλης θα σταματήσει τον Ορέστη. Χαμός γίνεται. Τώρα να κλέψουμε μετά το άλλο. Ορέστης για δύο. Δεν θα σημαδέψει σωστά. Μαζεύει ο Μαριόλης. Παραμένει το 27-15. Μαριόλης. Γεωργούσης. Καπράλος θα σηκωθεί για τρεις. Τώρα ύψος στο χέρι τον Νίκας και του έκλειψε το οπτικό του πεδίο. Ο Τζόρτζος κάτω από το καλάθι αστοχή. Κατοχή για τους Smurfs. Πίσω! Νιόνιοβιτς. Ορέστης. Κουρογιάννης. Νιόνιοβιτς για τρεις. Αστοχή αυτή τη φορά. Λουκάκης μαζεύει. Καπράλος, ωραία η λόμπα. Ο Καπράλος πήρε καλή θέση νικά τον Νίκα, του παίρνει και το φάουλ. 27-17. Μόνο εκείνος έχει σκοράρει νομίζω από τους All Stars στη δεύτερη περίοδο. Μετά 5 πόντους με ένα τρίποντο. Και να δούμε τώρα αν θα κάνει και το έμεσο τρίποντο. Thank you.
Και ο Καπράλλος. Στο σύν 10 τώρα οι Smurfs. Νένοβιτς. Ωραία η πάσα για τον Ορέστη. Δεν τελειώνει τη φάση ούτε σε δεύτερο χρόνο. Ο Καπράλλος. Ο Κουτάκης θα σχωρείται μαζί. Γεωργούσης πρόλαβε. Γιατί ο Μουρμούρης και κάνει φάουλ. Καλατζόγλου στο παρκέ. Ορέστη στον πάγκο. Λουκάκης. Από τον Καπράλο πήγε να πάρει το σκριν. Έμεινε πάνω τον Γκουρογιάννης. Λουκάκης όμως ελευθερώθηκε εν τέλει και σκόραρε. 27-19. Μπαίνει στην εξίσωση και ο ηγέτης των All Stars. Νίκας Νιόνιοβιτς στην αδύνατη πλευρά για τον Καλαϊτζόγλου που προσποιήθηκε και μαρκαρίστηκε αλλά στόχησε ο Καπράλλος στο αμυντικό rebound. Γεωργούσης. Γεωργούσης, ωραία προσπάθεια απέναντι στον Μουρμούρη. Προστάτεψε την μπάλα. 27-21 μειώνει τη διαφορά με ένα πολύ καλό επιμέρους σερί. Οι All Stars. Το σκορ έχει πάει 27-12 νομίζω. Το μείον 15 στο μείον 6. Δεύτερο φάουλ για τον Τζόρτζο. Από τους μέρους 2 έχει μόνο ο Γκουρογιάννης που τώρα παίρνει την μπάλα. Υπάρχει μπρος πίσω όμως. Τέσσερα μισή λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ υπάρχει time out που καλούν οι All Stars, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Είναι για τους All Stars, Γεωργούσης, Πανίδης, Καπράλλος, Μαριόλης και Τζόρτζος στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Επιμένει ο Καπράλλος ανάμεσα από δύο παίκτες και σκοράρει. Νιόνιοβιτς, Βονιδάκης, Γκουρογιάννης, Καλαϊτζόγλου και Μουρμούρης. Η πεντάδα των γηπεδούχων. 27-23, διαφορά στους 4. Χαλάρωσαν οι Smurfs, κυρίως στην άμυνα. Ο Καλαϊτζόγλου από μακριά θα στοχίσει, μπάλα μπήκε και βγήκε, ο Μουρμούρης κατά το καλάθι όμως θα πάρει το επιθετικό rebound και θα σκοράρει απέναντι στον Μαριόλη που δεν πρόσεξε εδώ. Ο Καπενιάνης θα πάρει τη θέση του Μαριόλη. Έμεσο τρίποντο. Το πρώτο στο μάτς. 3-23. Να τώρα ο Γιάννης θα κάνει το τρίτο του φάουλ. Καπράλλος εκεί από την περιφέρεια. Κατοχή είναι για τους Smurfs. Ωραίες ιδέες στην Κουρογιάννη που θα πάει στον πάγκο για να προστατευτεί. Λογικά θα αγωνιστεί στο δεύτερο εμίχρονο. Μουρμούρης. Καλαϊτζόγλου για δύο στο καλάθι. 32-23.
Ποιος είναι νέα Smurf. Σωστά από το μουρμούρι. Πολύ θετικός και εκείνος. Θα πρέπει 16 αγωνιστικά λεπτά. Καπράλος. Πανίδης. Για 2. Το βάζει και εκείνος. Σωστά από τον Καπράλο. Οι All Stars πολύ ανεβασμένοι στην τελευταία λεπτά. Έχουν βγάλει αντίδραση. Μουρμούρης. Το πρόβλημα τους είναι κυρίως στην άμυνα. Αυτή η άμυνα ζώνης δεν τους έχει βγει. Καλάθι και πάλι από τους Smurfs. 34-25. Καπράλος θα μπορούσε να δώσει στον Τζόρτζο. Επέλεξε να τελειώσει τη φάση ο ίδιος και δικαιώθηκε. 34-27. Δεν θα παρατούμε τίποτα οι All Stars που μειώνουν συνεχώς τη διαφορά. Βήματα τώρα από τον Μουρμούρη. Πανίδης. Μπάλα θα πάει στον Τζόρτζο. Εκείνος αστοχή. Πίεση του Γονιδάκη. Θα κατεβάσει την μπάλα από τον κεντρικό διάδρομο. Πασάρι για τον Ορέστη. Δεν βάζει το καλάθι, έχει κερδίσει όμως το φάουλ από τον Πανίδη. Βολές λοιπόν για τον Κώστα Ορέστη, τέταρτο ομαδικό των All Stars. Ο Μπορόζος στο παρκέ στη θέση του Τζόρτζου. Γιωργούσης. 130 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Λογικά οι Smurfs θα πάνε με προβάδισμα στο βοηθήριο. Να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Καπινιάρης, ωραία φάση. Ο Μπορόζος κλείστηκε και έκανε βήματα. Σε αυτό έπρεπε να τελειώσει τη φάση κατευθείαν. Καλά η τζόγλη. Ορέστης από τη θέση του. Αστοχή. Το rebound επιθετικό όμως από τον Γονιδάκη. Δεύτερο λεπτά. Καλά η τζόγλη. Γονιδάκης πατώντας τη γραμμή για 2. Στο σίδερο και στα χέρια του Καπινιάρη. Θα κατεβάσει την μπάλα. Καπινιάρης για 3. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει, καλά η Τζόγλου. Εντάξει, αμέσως αν έχει κάποια μακρινή πάσα. Κατέβασε την μπάλα. Ορέστης, Νίκας. Νίκας αστοχή, ακολουθεί όμως την πάση ο Γονιδάκης. Και σκοράρει για το 38-27 στο συν 11 η ομάδα του Λιόνιοβιτς. Διαστήματα έχει παίξει πολύ όμορφο μπάσκετ εδώ. Υπέροχη αμυντική προσπάθεια από τον Μουρμούρη που παίρνει το πρωτοφόλι του Πανίδη και στέλνει τη διαφορά στους 13-40-27. Συνεχιστικό πρώτο ημίχρονο επιθετικά από τους Σαν Αντώνιο Smurfs. Γεωργούσης στον Πανίδη. Εκείνος που πήρε το σκήνα από τον Καπράλο, πήγε προς τα μέσα. Το βάλε. Φίλιππος Πανίδης 40-29 με προσωπική ενέργεια από τον Γκάρ. Φιλοξενούμενον Καλατζόγλου από μια κατοχή για κάθε ομάδα. 25 δεύτερα ακόμα. Μουρμούρης. Μεραβέλκει στο πόδι του Καπινιάρη. Υπόκληση 5 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. 14 τώρα για τους Smurfs. Ωραίο καλάθι από τον Κώστα Ορέστη απέναντι στον πιο αργό Καπράλο. Τον νίκησε 42-29. Καπινιάρης σκοφτεί με αυτοπεποίθηση από την περιφέρεια αλλά στόχησε. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα έπρεπε να σουτάρει ο Καλατζόγλου. Λήξη πρώτου μέρους. Σαν Αντώνιο Smurfs 42 All Stars 29.
στο Athens Sports Hall του Κολονού. Νομίζω είναι η τρίτη αγωνιστική στον έκτο όμιλο της Summer Development League. Σμέρς ανώτερη στο πρώτο εμίχρονο, αναδιαστήματα με θεαματικό μπάσκετ, ενώ αστοχή ο Δουκάκης στην πρώτη κατοχή των All Stars, μαζί εδώ όμως ο Τζόρτζος και αστοχή στη συνέχεια της φάσης, ο Νίκας στο αμυντικό rebound. Οι All Stars ήταν πολύ καλοί στο τελευταίο πεντάλεπτο εξάλεπτο του πρώτου εμίχρονου, θα λύβησαν σημαντικά τη διαφορά. Οι Smurfs ξαναέτρεξαν ένα καλό μέρσερι και προηγούνται με 13 τώρα. Νιόνιοβιτς πήρε από τον Νίκα. Δύο δευτερόλεπτα πρέπει να σουτάρει, δεν έχει δει το χρονόμετρο. Αλλαγή κατοχής. Νιόνιοβιτς, Καλαϊτζάκης, Γονιδάκης, Γουρογιάννης και Νίκας. Πεντάδα των Smurfs. Γεωργούσης, Δουκάκης, Καπράλος, Μαγιόλης και Τζόρτζος για τους All Stars. Δουκάκης στα 10 δευτερόλεπτα. Πάστε για τον Γιώργο Κούση. Θα πιστεύω να σουτάρει τώρα ο Μαρτιόλης, τελικά θα είναι αυτός. Θα ξεπάσα. Μια στοχή σε επιθέσεις ξεκινούν οι δύο ομάδες. Το δεύτερο μήχρονο Καλαϊτζόγλου. Βλέπουμε τώρα από τους All Stars. Ενώ πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο καλάθι ο Μαρίνος Γονιδάκης. Είσαι εκτός της ισορροπίας. Συνδέχεται με το δίπολο καλάθι, 44-29, πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Γεωργούς σε προσωπική ενέργεια. Αστοχή, ο Γονιδάκης μαζεύει. Γονιδάκης. Γονιδάκης. Το τρέιλερ από τον Νίκα. Πάνω από ποιον, από τον Γονιδάκη, ξανά 14 δεύτερα. Καλαϊτζόγλου πήρε με hand-off, floater με το δεξί στα χέρια του Καπράλου. Τώρα και ο Γεωργούσης. Έχει το Μαρτιόλης για, για το screen, αλλαγή στο μαρκάρισμα. Ο Γεωργούσης πιο γρήγορος από τον Νιόνιοβιτ τον πέρασε, αλλά αστόχησε. Ξανά Γεωργούσης. Ξανά αστοχή. Και όλοι θα ψάξουν και τώρα το πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο. Θα πρέπει να έχει πάρει θέση για να παίξει με τον Νίκα. Κοιτάζει τις επιλογές του και φασάρει στον Μαριόλη, τρίποντο στο σίδερο. Ο Γκουρογιάννης με μια baseball πάσα θα βρει με ακρίβεια τον Νιόνιοβιτς. Ήρθε να βοηθήσει ο Γονιδάκης. Πήρε την assist και σκόραρε 46-29. Οι Smurfs εκτός συγκλονιστικού αυρόπτου θα πάρουν το match. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι All Stars θα τα παρατήσουν. Αυτή η διαφορά είναι ήδη υψηλή. Εδώ ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Τζόρτζο, 46-31, διαφορά στους 15 πλέον. Καλαϊτζόγλου, Νιόνιοβιτς. Καλέστο για τον Γονιδάκη, εκείνος πήγε πιο κοντά στο καλάθι και σκόραρε. 48-31. Ο Τζόρτζος, ο Δουκάκης επιμένει, αλλά βρέθηκε με δύο παίκτες και δεν μπόρεσε να σκοράρει. Καλαϊτζόγλου. Λάθος πασά. Βγαίνει τα χέρια του Μαριόλη, Δουκάκης. Για τρεις τον εφανδιασμό, με αυτοπεποίθηση ο αρχηγός. Φώτης Δουκάκης. 48-34. Καλαϊτζόγλου, Νίκας, έπειτα από την υπέροχη πάσα του Γκουρογιάννη. 50-34. Βγάλει
5-6 φάσεις στις Mavs που είναι χαρμαϊδές. Γεωργούς. Νίκας, πέρα μπροστά για τον Νιόνιοβιτς. Που αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θα μπορούσε να καρφώσει, επέλεξε να μην το κάνει τώρα. 52-34. Διαφορά φλερτάρει με το συνήκος. Δεύτερο πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο. Μπαλά στον Τζόρτζο. Λουκάκης ξανά για τρεις. Σκόρι πάνω από τον Μαριόλι. Πασάρει για τον Καπράλο, εκείνος από τα 7. Μαδεύει σωστά. Μπουρογιάννης, πίσω να 2-1. Κάτω από τα πόδια. Συνεχίζουν οι Σμέρς να προσφέρουν θέαμα. Με τον Μπουρογιάννη να ταξιδεύει μία ακόμα assist και τον Γονιδάκη να σημειώνει δύο ακόμα πόντους στον λογαριασμό του και τώρα ένα φάουλ πάνω στον Γεωργούση που θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει βολές. Το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμής είναι 12-5 για τους Σαν Αντώνιο, 12-16 τώρα. Θετικό rebound του Μαρκιόλη που έχει δώσει πολλή ενέργεια στους All Stars. Με αυτοθυσία εκεί και μπλοντζόν ο Τζόρτζος έσωσε την κατοχή φάουλ στη συνέχεια από τον Καλαϊτζόγλου. Καπράλος, νέο φάουλ από τον Νίκα αυτή φορά. Τρίτο φάουλ και από τον Νίκα. Διαθυμίζω έχει και ο Μπουρογιάννης και οι δύο στο παρκέ. Δύο τα ομαδικά των Σμέρς, κανένα από τους All Stars. Λουκάκης στα 8 δευτερόλεπτα. Πασάρει για τον Τζόρτζο, εκείνος με τον Γονιδάκη. Δεν θα τον νικήσει. Μάχονται για το επιθετικό rebound και το παίρνουν οι All Stars με τον αρχηγό, με τον Φώτη Δουκάκη. Το 54-37. Είναι η υπόθεση του αρχηγού. Καλά η Τζόγλου. Περνά στον Νιόνιοβιτς. Νίκας μόνος του για τρεις. Ένα καλό το σουτ. Γεωργούς περνά ανάμεσα από δύο. Παραδέχεται το φάουλ ο Νιόνιοβιτς σηκώντας το χέρι. Ο Μουρουμούρης στο παρκέ στη θέση του Νίκα. 3:40 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Γεωργούσης. Καπράλος δίστασε να σουτάρει για τρεις. Στο δεύτερα. Μαριόλης. Γεωργούσης. Προσποιήθηκε, ελευθερώθηκε, υπάρχει όμως παράβαση 3 δευτερολέπτων. Παραμένει το 54-37. Ο Τζόρτζος έχει βγάλει την μπάλα εκτός. Κάποιος παραμένει για τα στροφάκια. Ενώ έχω την εντύπωση ότι δεν είχε αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο ο Ρέστης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μουρμούρης από τον αριστερό διάδρομο, άλλαξε χέρι. Έβαλαν τέτοιο καλά στο πρώτο ημίχρονο, τώρα στόχησε. Ο Γονιδάκης όμως είναι εκεί ξανά. Να στείλει τη διαφορά στο συν 19. Γεωργούσης. Backdoor πάσα, Λουκάκης. Για να τελειώσει τη φάση, αστόχησε. Γονιδάκης. Καλαϊτζόγλου για τρεις στον εφημιασμό. Ναι. Λάθη από τον Καλαϊτζόγλου, ασίστ από τον Γονιδάκη, 59-37 για πρώτη φορά. Η διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Γεωργούσης, χαλαρή τώρα έμεινα τον Σμέρς. Γεωργούσης δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Γονιδάκης, φάουλ από τον Μαριόλια, διαθυντικό. Μαριόλης πήγε στον πάγκο. Θέση που πέρασε ο Καπινιάρης. Δύο βολές για τους Σμέρς τώρα που θα έχουν και την κατοχή στη συνέχεια.
7. Ο Νίνοβιτς έχει πάρει ήδη θέση για την επαναφορά, ενώ να τόσο κάτω δεξιά στην οθόνη σας Κώστας Ορέστης. Μουρμούρισε κανένα τελικά την επαναφορά και κάνε λάθος. Έκλειψε ο Καπράλος εύκολα. Λουκάκης. Καπινιάρης. Ωραίο καλάθι από τον Γιώργο Καπράλο. Ένα τρίποντο για τους All Stars, για σύστα κομπανίδια 640 στρογγυλό σκορ. Αλαϊτζόγλου, Ορέστης, Γονιδάκης, Εξίχουκ, το καλάθι. Φοβερά αποτελεσματικός ο Γονιδάκης, ιδιαίτερα στο δεύτερο εμίχρονο. Δεν θυμάμαι να έχει χάσει προσπάθεια. 62-40. Λιγότερο από 100 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο, φάουλ του Γονιδάκη πάνω στον Καπράλο. Τέταρτο των Σμέρς. Μικρή σημασία γι' αυτό βέβαια, με τη διαφορά στους 22 πόντους. Καπινιάρης. Τρίποντο. Το καλάθι. Άντως ο Καπινιάρης. Ενώ το χειροκρότημα από τον αρχηγό είναι για να εμψυχώσει, να ξυπνήσει και τους υπόλοιπους All Stars. 62-43. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτό όμως μπορούν να επιστρέψουν και να μειώσουν κάπως τη διαφορά. Είναι ο Βιτσάτσοκη, αλλά μαζί το ίδιο βγάζει έξω για τον Ορέστη. Πάσα στον Μουρμούρη που περνά εύκολα, αλλάζει χέρι, αλλά στοχή. Ο Καπράλος, πρώτη πάσα, Λουκάκη. Κατοχή παρέμεινε για τους All Stars. Ο Κομπορόζος χάνει το καλάθι από κάτω, το βάζει σε δεύτερο χρόνο. Το εύκολο έβαλε το δύσκολο απέναντι στον Νιόνιοβιτς. 62-45 από μια κατοχή λογικά για κάθε ομάδα. Καλαϊτζόγλου. Ορέστης. Είδε τον Μουρμούρη που ήταν ελεύθερος. Ορέστης θα χρεωθεί την ασίστ. Ο Μουρμούρης θα προσθέσει δύο πόντους στη συλλογή του. 64-45, 20 δεύτερα όλα για την παρέα του Φωτιουκάκη. Πανίδης. Καπράλος. Πανίδης. Βήματα. Κίνησε πρώτα το πόδι του και έπειτα έκανε τρίπλα ο Φίλιππος. 8 δεύτερα τώρα για τους Σμέρς. Buzzer beater δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ίσως να είναι η ώρα. Ήρθαμε καλά στον Περιοντάκης. Μουρμούρης. Πάσα. Καπινιάρης. Μπορεί να το βάλουν οι All Stars. Καπινιάρης πετά την μπάλα πίσω από το κέντρο. Αστοχή. Ένα ακόμα 4 έχει μείνει στο χρονόμετρο. Τρίτη ευκαιρία για μπάζερ. Μία επαφή και σούτ είναι το 1,4. Καλαϊτζόγλου θα πετάξει την μπάλα. Στοχή. Λήξη τρίτης περίοδου. Σμέρφς 64. All Stars 45. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στον Κολονό. Πρώτη κατοχή για τους Σμέρς. Μουρμούρης, Ορέστης, Νίκας, Γκουρογιάννης και Νιόνιοβιτς. Για τα σοφάκια. Ορέστης, Νίκας, καλάθι. Δεν πρόλαβε ο Καπράλας να το σταματήσει. Και άλλη ασίστ του Ορέστη. 66-45. Γεωργούς Καπράλος, Λουκάκης, Μαριόλης και Τζόρτζος για τους All Stars που κάνουν κατοχή κλέψιμο από τον Ορέστη που του λέει να μη σκάει την μπάλα για να χρεωθεί την ασίστ. Σουτάρει για 3 τώρα και αστοχή. Έξαλλος ο Ορέστης.
συμβολές ο Κουρογιάννης. Σε πρωτή. Δεξιή δεύτερη. Μαριόλι στο rebound. Τουκάκης. Στα 7.45. Μάξιμου διαφορά νομίζω. Μαριόλι θα πατήσει γερά. Αλλά θα στοχίσει. Ο Καπράλος θα πάρει το rebound. Και θα σκοράρει. 67-47. Μουσμούρης. Κοψιμός στην πλάτη της άμυνας από τον Ορέστη. Μπάλα στον Νίκα και τώρα στον Ορέστη. Νιόνιοβιτς αποκλείζει την αστοχή από την περιφέρεια. Και άλλη άσκηση του Ορέστη. Καλά. Λουκάκης. Εκείνος άστοχος από την περιφέρεια, Κουρογιάννης. Θα τρέξει γρήγορα το γήπεδο, θα δώσει στον Ορέστη. Είναι αστοχή κατά το καλάθι. Ο Καπράλος μάζεψε. Μαριόλης. Τζόρτζος, κόψιμο του Γεωργούση, ο Τζόρτζος θα πάρει το σουτ. Το πάλι με τη βοήθεια του ταμπλό. 67-49. Νίκας, εκτός της Ευρωπίας. Το καλάθι. Γεωργούσης. Πάω λίγο επιθετικό. Τέταρτο φάουλ του Γεωργούση. Θα πάει στον πάγκο. Θέλει το Πανίδης. 67-49. Σμεφ θα πάρω τη νίκη. Μουρμούρης. Κόψιμο του Κουρογιάννη. Rebound του Τζόρτζου. Μαριόλης. Τζόρτζος δεν μπορεί να σκοράρει. Μουρμούρης. Διάδρομο, έψαξε στήριγμα. Μην πέσει εκεί Δουκάκης και Ορέστης. Και έχουν κάτω εκεί, υπάρχει τζάμπολ. Και η μπαλά είναι για τους All Stars. Τα λεπτά ακόμη στο Athens Sports Hall για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό σκορ. Δεν περνάει πάσα του Τζόρτζου, κλέβει ο Γκρογιάννης. Πασάρει για τον Ορέστη. Τρισμέναν. Ορέστη εδώ, δεν έφτασε την μπάλα. Ο Μουρμούρης. 69-49. Πανίδης, τον έχουν παγιδεύσει, αλλά βρίσκει τη λύση. Στο πρόσωπο του Τζόρτζου, Μαριόλης και το κόψιμο του Καπράλου. Εκείνο σε στοχή, βήματα ζήτησαν τη Σμέρφ. Θα πάνε σε έναν ακόμη εφημβιασμό. Καλάθι από τον Ορέστη. 71-49. Τα ζήτησαν οι All Stars τώρα. Νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε μια υποψία. Ο Μαριόλης αστοχή, υπάρχει φάουλ από τον Ορέστη. Στέλνει τον Μαριόλη στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Και η δεύτερη, με μια μικρή περιπέτεια. Εδώ ξανά, 20 πόντους, 71-51. Τι συνεννόηση τώρα μεταξύ Μουρμούρη και Ορέστη. Πανίδης, ξαναπαγιδεύουν οι Σμέρς, κλέβει ο Νιόνιοβιτς τώρα. Μαζεύεται το επιθετικό rebound. Εκείνος τον Ορέστη, εκείνος αστοχή.
με την πολιορκία έβγαλαν την άμυνα. Οι All Stars. Πανίδης. Φάλα από τον Νιόνιοβιτς. Μαριόλης. Πανίδης. Πάσα στον Νιόνιοβιτς. 3-3. Νιόνιοβιτς κρατά. Ξάρει τώρα για τον Κουρογιάννη. Κουρογιάννης για 2 στο σίδερο. 5,5 λεπτά ακόμα. Για δικαστικού χαρακτήρα όσον αφορά το αποτέλεσμα. Καπράλος για 3. Αστοχή. Ο Νίκας μαζεύει. Νιόνιοβιτς. Κλέβει προς στιγμή. Για μένα τον All Stars. Αλλαγές κατέρωθεν. Μουρμούρης Καλετζόγλου, Νίκας, Ορέστης και Γουρογιάννης πέντε τον Σμέρς. Ενώ υπάρχει time out, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Καλαϊτζόγλου, Γονιδάκης, Ορέστης και Μουρμούρης για τους Σμέρς. Καπινιάρης, Κομπορόζος, Λουκάκης, Γεωργούσης και Καπράλος για τους All Stars. Μουρμούρης δίστασε, πήρε τελικά το σουτ για 2. Το επιθετικό ριμπάνο από τον Ορέστη, Καλαϊτζόγλου, Ορέστης. Ξανά Καλαϊτζόγλου, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Γουρογιάννης. Στον Ορέστη assist. Ωραία προσποίηση του Γκουρογιάννη που θα σουτάρει. 73-51. Λάθος πάσα του Λουκάκη. Πήγε στο λάθος. Assist από τον Καλαϊτζόγλου. Κι άλλο καλάθι από τον Ορέστη. Ενδεχομένως να είναι από τους σκόρερ της αναμέτρησης. Πολυφωνία είχαμε από τους Σμέρς. Και ο Γονιδάκης είναι σίγουρα διψήφιος. Γεωργούσης κοιτάζει την άμυνα ο Μουρμούρης χωρίς φαουλ, λέει ο ρέφερι. Γουρογιάννης. Ορέστης. Καλαϊτζόγλου. Τρίποντο του Μουρμούρη στο σίδερο. Ο Μουρμούρης αφήνει τον Γεωργούση. Λουκάκης για 3, το βάζει τον γνωστό πανηγυρισμό. Γυρίζει προς την άμυνα. Όχι προς τον Stars. 75-54. Μουρμούρης από 45 μοίρες. Εκείνος αστοχή. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμη για το φινάλε της αναμέτρησης. Κομπορόζος. Δεν μπορεί να αστοχίσει. Γκουρογιάννης. Ορέστης. Καλαϊτζόγλου. Παλαθέτου κάνει το χατήρι. Γεωργούσης. Πέχαρε πάνω στον Ορέστη. Έχασε την κατοχή. Καλαϊτζόγλου. Στον Μουρμούρη. Του σκοράρει. Ασίστα τον Καλαϊτζόγλου. Τώρα χωρίς λόγο. 97-94. Κάκης. Αστοχή. Baseball pass του Μουρμούρη. Γουρογιάννη. Φαούλ από τον Κάκη. Διαφημικό. Κάπως πιο σκληρό. Αυτό το φάουλ.
2-3 τα ομαδικά. Για Smurfs και All-Stars, μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 79-54, στους 25 για πρώτη φορά. Σαν Αντώνιο Smurfs. Ωραίσεις τον Μουρμούρη. Πολύ καλά η Τζόγλου. Κουρογιάννης. Μουρμούρης στη λήξη του χρόνου βίντεο σας στο χείο. Κομπορόζος στο αμυντικό rebound. Καπινάρης να παίξει. Βάλω τον Κουρογιάννη τώρα. Στη θέση του Γονιδάκη. Με τσιμπεδούχους. Σε πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 79-56. Καλά η Τζόγλου. Σε τριών πόντων από τον Σταύρο Καλαϊτζόγλου. 82-56 και 86 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Γιώργος Καπράλος. Καπράλος για τρεις. Πάσε δύο Μουρμούρης, όχι ο Καλαϊτζόγλου. Πάσα, αλλά θα συνεννόηση με τον Κουρογιάννη. Καπνιάρης. Δοκιμάσει για τρεις. Θα το βάλει. Θα πατά στο τρίποδο του Καλαϊτζόγλου. 82-59. Κουρογιάννης. Δεν θα σκοράρει. Ο Νίκας ακολουθεί. Εκείνος τελειώνει φάση με επιτυχία. Καπράλος. Ένα floater από τον κεντρικό διάδρομο, νικά την άμυνα των Smurfs. Ορέστης. Πάλι τώρα από τον Γεωργούση. Σύσταση τώρα από τον ρέφερι. Ορέστης για τρεις. Δεν έχει στοχή, ο Νίκας κι άλλο επιθετικό rebound. Έχει φάουλ αυτή τη φορά. Νεύρα από τους All-Stars. Δείξε δεύτερη, Καπράλος. Γεωργούσης. Γεωργούσης από τον μεξί διάδρομο. Φάουλ από τον Νίκα. Ακούστηκε μέχρι εδώ αυτή η επαφή. Πολλές για τον Παναγιώτη Γεωργούση. Και 7 δευτερόλεπτα από τη λήξη της αναμέτρησης. Η φορά στους 22. Γεωργούσης βάζει την πρώτη βολή. Στη δεύτερη, Γκουρογιάννης. Φάλα από τον Γεωργούση. Κλασικά πως
στο κλίμα της αναμέτρησης. Κουρογιάννης τώρα στη γραμμή. Στην πρώτη. Σε δεύτερη. Τρίποντο από τον Κώστα Ορέστη. 86-62. Καπνιάρης. Νιάρης στον Δουκάκη, θα στάρει εντός χρόνου, αλλά εκτός στόχου, λήξη της αναμέτρησης. Σαν Αντώνιο Φέρς, 86, All Stars, 62.